Δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άδωρα πιστιαστές της δημοκρατίας, του δικαίου και της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου, που τόσο πολύ απουσιάζει τόσο από την Ελλάδα από πέρσι τον Ιούλιο, οπότε και εκλέχθηκε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο. Μην νομίζω ότι τα πράγματα είναι και εκεί καλύτερα, και ειδικά στην Αυστραλία, τα έχουμε πει πολλές φορές. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Scriptamanent του ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίως πατριωτικού καναλιού Free Press. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από και να αποδώσω τη δέουσα τιμή στους πολίτες της Αρμενίας, οι οποίοι όπου και αν βρίσκονται μπαίνουν στα αεροπλάνα, σε τρένα, σε αυτοκίνητα, σε πλοία και πηγαίνουν στην πατρίδα τους για να την υπερασπιστούν. Όχι, δεν φεύγουν να πάνε να ζήσουν στην Ευρώπη με τα επιδόματα. Οι Αρμένοι πάνε να πολεμήσουν για τα εδάφη τους. Και ειδική αναφορά στις Αρμένισσες, βλέπετε και στη φωτογραφία, Αρμένισσες που ετοιμάζονται και αυτές για τον πόλεμο, προετοιμάζουν τα όπλα τους και πάνε και αυτές, όχι στα κομμωτήρια, ούτε στα μπουζούκια, πάνε να αγωνιστούν για την ελευθερία τους. Τιμή λοιπόν και δόξα και σεβασμός απεριόριστος σε αυτόν τον λαό. Σε αυτόν τον λαό που η συχαμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη τον έχει αφήσει έρμεο στις ορέξεις του Ερντογάν. Μια κατάπτυστη ανακοίνωση, κατάπτυστη. Και σας ετοιμάζω και ένα ειδικό θέμα. Ένας φίλος της εκπομπής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, δεν έχω εξουσιοδότηση, σας έχω πει να μου λέτε. Αν δεν μου λέτε, δεν μπορώ να πω το όνομά σας. Μου έστειλε ένα ενδιαφέρον θέμα και θα το ανεβάσω όσον ούπο στην εκπομπή για να δείτε για τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας γενικώς. Τον είδατε βέβαια, θυμάστε, με την Ευρωβουλή και τις ψηφοφορίες, έτσι, όλοι μαζί στο κόλπο. Λοιπόν, τώρα θα δείτε και τους, εκτός από την Ευρωβουλή, θα δείτε και τους γηγενείς βουλευτές, τα καμώματά τους, όλοι μαζί. Λοιπόν, τιμή και δόξα λοιπόν και σεβασμός απεριόριστος στον αρμένικο λαό. Ένα δεύτερο θέμα προημερήσιας διάταξης έχει να κάνει με την Ελλάδα μας και δυστυχώς την αρρωστημένη νοοτροπία που εξακολουθούν να κουβαλούν ακόμα μερικοί, καταστρέφοντας ό,τι καλό προσπαθεί να χτιστεί από πλευράς αλλαγής νοοτροπίας στην Ελλάδα. Το αναφέρω, έχω πολλούς ειδικούς λόγους να το αναφέρω, διότι αναφέρεται στη Ρόδο, που είναι η γενέτειρα του πατέρα μου, από το Γενάδη της Ρόδου, και ο παππούς μου μάλιστα ήταν εφημέριος του Ιερού Ναού στο Γενάδη, ο πατήρ Ιωάννης. Υπάρχει λοιπόν ιδιαίτερη ευαισθησία για τη Ρόδο αλλά και για την Εκκλησία, γιατί αναφέρομαι, θα αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά στην Μητρόπολη της Ρόδου. Ένα θλιβερό συμβάν, θλιβερότατο συμβάν. Σας έχω βέβαια και το link από κάτω, είναι δημοσίευμα από το τοπικό site της Ρόδου, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε με την ησυχία σας. Εγώ όμως δεν μπορώ να μην το περιγράψω. Και αφορά στην εκκλησία της Λίνδου, όπου πήγε κάποιος ή κάποια, δυστυχώς το δημοσίευμα δεν φαίνεται αν είναι άντρας ή γυναίκα, εν πάση περιπτώσει πήγε κάποια οικογένεια, ας το χαρακτηρίσω έτσι για να μην λέω ο ή, και πήγε λοιπόν κάποια οικογένεια να επισκεφθεί την εκκλησία στη Λίνδο. Στην είσοδο λοιπόν υπάρχει μια, όλα αυτά κατά δήλωση του ιδίου και σύμφωνα με το δημοσίευμα. Στην είσοδο λοιπόν της εκκλησίας υπάρχει μια πινακίδα η οποία λέει
3 ευρώ ticket. Εισιτήριο 3 ευρώ. Για να μπει στην εκκλησία τη Λίνδου πρέπει να πληρώσει 3 ευρώ εισιτήριο. Ήταν μια κοπέλα στην είσοδο. Η οικογένεια διαμαρτυρήθηκε. Λέει, μα καλά, είναι δυνατόν, λέει, στην εκκλησία να πληρώνουμε εισιτήριο για να μπούμε μέσα. Του απαντάει η κοπέλα, λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, σε όλες τις εκκλησίες του κόσμου το ίδιο γίνεται. Εντάξει, είναι η κλασική ατάκα ότι παντού το ίδιο γίνεται. Όχι, κοπελιά μου, δεν γίνεται παντού το ίδιο, έτσι. Δηλαδή, εδώ παίρνουμε στη Μητρόπολη του Ελζίνκη και σε οποιαδήποτε άλλη εκκλησία, πας περίπτωση στη Φιλανδία, και δεν πληρώνουμε εισιτήριο. Έτσι, οπότε τα ψεματάκια σου κακώς σε έχουν ορμηνεύσει έτσι, και θα δούμε ποιος την έχει ορμηνεύσει στο τέλος της αφήγησης. Και επικουρικά του λέει στην οικογένεια ότι κοιτάξτε να λέει, η τιμή αυτή του εισιτηρίου έχει να κάνει με το μουσείο που υπάρχει μέσα στο ναό. Μα λέει η οικογένεια, εμείς δεν ήρθαμε για το μουσείο, για την εκκλησία. Ήρθαμε να δούμε πώς είναι, να ανάψουμε και ένα κεράκι. Όχι, λέει, πρέπει να πληρώσετε εισιτήριο. Μετά πολλά, ποιος ξέρει για να το πει από πού είχαν έρθει, σου λέει, αφού ήρθαμε, κάναμε τον κόπο και ήρθαμε εδώ, ας πληρώσουμε τα 3 ευρώ εισιτήριο. Πληρώνουν λοιπόν τα 3 ευρώ εισιτήριο και πάνε βέβαια να κατευθυνθούν, αφού πληρώσαν και το αντίτιμο, να πάνε και στο μουσείο. Πάνε να μπουν στο μουσείο, κλειστή η πόρτα. Κλειστό το μουσείο. Επιστρέφουν στην είσοδο, τη λένε, συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, αλλά η είσοδο του μουσείου είναι κλειστό, λέει, το μουσείο είναι κλειστό. Και του απαντάει στην οικογένεια η κοπελιά, ναι, λέει, επειδή λέει, δεν έχουμε ρεύμα, λέει, οπότε δεν μπορούμε να ανοίξουμε το μουσείο. Μα καλά, λέει, εγώ πλήρωσα, λέει, εισιτήριο και για το μουσείο. Στην τιμή που πλήρωσα ήταν και το εισιτήριο, ήταν και το είσοδο στο μουσείο. Ανέδεται η κοπελιά και κατά δήλωση πάντοτε, θα το διαβάσετε και στο site, της ίδιας της οικογένειας, τους έσπρωξε, λέει, και βιαίως έξω από την εκκλησία. Εν συνεχεία απευθύνθηκαν στην Μητρόπολη της Ρόδου, πήραν τηλέφωνο. Απάντησε κάποιος, δεν εξηγείται, δεν είπε το όνομά του, ούτε η κοπελίτσα είχε καρτέλα, ξέρετε, που πρέπει να φοράει, και αφού τη ζητήθηκε το όνομα, εκείνη δεν το έδωσε και πάλι. Παίρνει επικοινωνία η οικογένεια με τη Μητρόπολη, επιτόπου της Ρόδου, και κάποια αντρική φωνή, ουδής ξέρει, δεν αναφέρει τουλάχιστον στο κείμενο η ιδιότητα εκείνου που απάντησε στο τηλέφωνο, ποιος ήταν στην άλλη γραμμή, μπορεί να ήταν και κάποιος ιερέας, κάποιος οποιοσδήποτε υπάλληλος, απλώς δεν επεξηγείται στο κείμενο. Και εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνει την ίδια ακριβώς τυχομηθεία, και στο τέλος βέβαια, όταν η οικογένεια αυτή είχε απειβδίσει και είπε ότι θα δημοσιοποιήσει το θέμα αυτό, με τον πλέον αγενή τρόπο, η ιατρική φωνή από την άλλη πλευρά στη Μητρόπολη της Ρόδου, ναι, λέει, είπε, κάντε μας το λαλική, δυσφημίστε, λέει, τώρα και την εκκλησία μας. Είναι αυτό που λέμε, εκεί που μας χωστούσανε, μας πήραν και το βόδι. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η νοοτροπία στην Ελλάδα του 2020. Σε ένα νησί, το οποίο φέτος ταλαιπωρήθηκε όσο κανένα άλλο από τους ερασιτεχνισμούς και την ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης με το θέμα του τουρισμού. Θυμάστε κιόλας τη Ρόδο, ήταν που είχε λιποθυμήσει και το κοριτσάκι το 9χρονο όταν είχε μπει στο φούρνο να πάρει μια τυρόπιτα. Λοιπόν, αυτά όλα αυτά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, έτσι, στην Ελλάδα του 2020 με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, είναι αυτός ο οποίος σήμερα θα σας πρίξουν τα κανάλια με τη Microsoft. Μάλιστα. Να τη χαίρεστε. Πηγαίνετε τώρα να βάλετε εσείς το τσουκάλι που είσαστε οι άνεργοι, να βάλετε λίγο Microsoft το τσουκάλι, να αισθανθείτε υπερήφανοι. Λοιπόν, αυτά με τα δύο θέματα προημερήσιας διάταξης. Και τώρα, φίλες και φίλοι, κανονικά το κλισέ που θα έπρεπε να πω, ξέρετε, που πουλάει κιόλας στην τηλεόραση, είναι ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Ντρέπομαι για λογαριασμό κάποιον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ντρέπομαι, θα έπρεπε να πω εγώ,
και με έτσι με σοβαρό, ξέρετε, με σοβαροφανές ύφος, ας πούμε, ότι ντρέπουμε για λογαριασμό των Ελλήνων δημοσιογράφων, αλλά δεν θα το πω, διότι δεν ντρέπουμε για κανένα. Έτσι. Ντρέπουμε μόνο για ό,τι κάνω εγώ εν αγνία μου και είναι για ντροπή, γιατί άνθρωπος είμαι κι εγώ, αλλά δεν ντρέπουμε για κανέναν άλλο. Αυτοί θα έπρεπε να ντρέπονται οι ίδιοι. Σε ποιους αναφέρομαι? Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στους Έλληνες δημοσιογράφους που έχουν καταντήσει οι Φιλιππινέζες του Μαξίμου, οι υπηρέτριες του Μαξίμου. Με το μπούκωμα τα 22 εκατομμύρια συν 41 στα κανάλια η αναβολή των δόσεων, τα 21 στα κανάλια η αναβολή των δόσεων για το 2020, τους έχει υποδουλώσει τελείως σε βαθμό κακουργήματος, όπως εγώ αρέσκομαι να λέω, στις υπερβολικές καταστάσεις. Θα δείτε βέβαια, γιατί ξέρετε, εγώ μπορεί να χαρακτηρίζω, αλλά τεκμηριώνω κιόλας. Θα δείτε στη συνέχεια δύο βίντεο πώς αυτό το φασιστοειδές ο Άδωνης Γεωργιάδης ταπεινώνει Έλληνες δημοσιογράφους επώνυμους με τον χειρότερο τρόπο. Καταρχήν αρνείται με φασιστικό τρόπο, γιατί ξέρετε, μόνο οι φασίστες το κάνουν αυτό. Και επ' ευκαιρία, μικρή παρένθεση, πάμε να δούμε τι σημαίνει φασισμός. Διαβάστε την καρτέλα μόνη σας, εγώ δεν θα μιλήσω καθόλου. Παγώστε το βίντεο και διαβάστε. Αυτός λοιπόν είναι ο φασισμός, γνήσιος εκφραστής του οποίου είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτός ο τύπος λοιπόν, που θεωρείται ως υπουργός ανάπτυξης, αρνήθηκε στον αέρα να μιλήσει με μία μαθήτρια στην εκπομπή του Νίκου του Χασαπόπουλου. Αρνήθηκε να μιλήσει στον αέρα με μία μαθήτρια, μέλος κάποιας συντονιστικής επιτροπής κάποιου σχολείου, έτσι, κάποιου ΓΕΛ, Γενικού Λυκείου της Αθήνας, δεν θυμάμαι τώρα το ποιο ήταν. Και δεν έχει και σημασία άλλωστε, αν δει λεπτομέρεια. Την ώρα λοιπόν που είναι στον αέρα αυτό το φασιστοειδές της κυβέρνησης, επικοινωνεί η μαθήτρια και το φασιστοειδές αρνείται να μιλήσει μαζί του για το θέμα που μιλούσανε και που ήταν η καταλήψη στα σχολεία. Έτσι. Έτσι εννοούν τη δημοκρατία αυτοί οι φασίστες. Και θα δούμε τα βίντεο μονοκοπανιάς, δεν θα σας διακόψω. Έτσι, για να φορτώσετε μονοκοπανιάς κι εσείς. Και θα δείτε στο δεύτερο βίντεο να απευθύνεται με τον πιο χυδαίο τρόπο αυτό το φασιστοειδές ο Γεωργιάδης στους δημοσιογράφους και κυρίως στο Στάθη, και να του λέει είναι ντροπή, θα πρέπει να τρέπεστε, είναι ντροπή, επειδή εξέφρασε ο δημοσιογράφος τη γνώμη του, την άποψή του, την απορία του, την ερώτησή του, και δεν συμφωνούσε βέβαια με την άποψη του φασιστοειδούς αυτού, του Άδωνη Γεωργιάδη. Να τον χαίρονται οι ψηφοφόροι του, προφανώς της ίδιας κατηγορίας είναι και αυτοί που τον ψήφισαν, του ίδιου επίπεδου είναι, φασίστες και αυτοί, και δεν αντιδρούν. Θέλω να δείτε το πώς δεν αντιδρούν. Λίγο κάπως προσπαθεί να αντιδράσει ο Στάθης. Ο Χασαπόπουλος έχει χάσει το χρώμα του. Λυπάμαι, γιατί τον θεωρούσα και για σοβαρό δημοσιογράφο. Δηλαδή, τι αξιοπρέπεια έχει αυτός ο άνθρωπος τώρα, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Ο Χασαπόπουλος, τι αξιοπρέπεια το έχει απομείνει μετά από αυτό που θα δείτε? Μετά από αυτή τη συμπεριφορά, να παρακαλάει τον φασιστοειδές, τον Γεωργιάδη, να σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, για να βγάλει, για να κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. Το καταλάβατε? Η δουλειά του Χασαπόπουλου και του κάθε δημοσιογράφου, έτσι, είναι η μετάδοση των πληροφοριών. Αυτή είναι η δουλειά του. Από κάτω προς τα πάνω,
Από τον κόσμο προς την εξουσία και από την εξουσία προς τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι. Τι αποφάσεις παίρνει η εξουσία να ενημερωθεί ο κόσμος και τι θέλει ο κόσμος ώστε να τις λάβει υπόψη του η εξουσία και να νομοθετήσει ανάλογα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά μας? Να είμαστε υπάλληλοι του Μαξιμού. Λοιπόν, και με βάση αυτό το θέμα, απαντάω άμεσα σε κάποιο φίλο, συγγνώμη, δεν έχω κρατήσει το όνομά του, είναι κάτω σε κάποιο βίντεο, το έγραψε ως σχόλιο. Δεν ξέρω γιατί ήθελε να ρωτήσει, αν ήταν διχτικός, αν είναι τρολάκι, αν όντως ρωτούσε από περιέργεια. Ό,τι και να έκανε πάντως, το απαντάω μέσω αυτών των δύο βίντεο και αυτής της νοοτροπίας. Με ρωτούσε ποιος είναι ο λόγος που έφυγα από την Ελλάδα. Ο λόγος λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, που έφυγα από την Ελλάδα ήταν αυτός ακριβώς. Γιατί δεν ήθελα, δεν γούσταρα να είμαι υποχείριο κανενός, να μην πω τη λέξη τώρα, λοιπόν, ούτε μπιπ θέλω να βάλω στα δικά μου τα λόγια, λοιπόν, κανενός από αυτά τα άθλια υποκείμενα που δίνουν εντολές στους κολλητούς τους, τους μεγαλοεκδότες, για να μας υποδεικνύουν τι θα λέμε, τι θα γράφουμε και τι θα δείχνουμε. Γιατί εγώ έμαθα ότι η δημοσιογραφία πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης του λόγου. Και από εκεί και πέρα εσείς, ο κόσμος, ο καθένας μας είναι ελεύθερος με το μυαλό που έχει, με το μυαλό που κουβαλάει, το όποιο μυαλό, να κρίνει αυτά που του λέμε και αυτά που του δείχνουμε και να παίρνει τις δικές του τις αποφάσεις. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Και όχι αυτό που έχουν καταντήσει όλοι τους ανεξαιρέτως, υπάλληλοι. Είναι οι Φιλιππινέζες, είναι οι πυρέτριες. Μόνο ότι η φουστίτσα, ξέρετε, αυτές τις, έχετε δει τις γαλλίδες, τις υπηρέτριες πώς φοράνε έτσι με το τακουνάκι και το καλσόν και τα λοιπά. Αυτό τους λείπει μόνο για να βάλουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, οι Έλληνες συνάδελφοι. Το καταλάβατε? Και δεν το κάνουν οι άνθρωποι γιατί φοβούνται, δεν τολμούν να απαντήσουν, να αντιδράσουν, γιατί φοβούνται να μην χάσουν τη δουλειά τους. Και αν αυτό το κάνει μια τάξη ισχυρή όπως οι δημοσιογράφοι, γιατί η δημοσιογραφία είναι ισχυρή τάξη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διαμορφώνοντας γνώμη κτλ. Τι θα κάνει μετά ο απλός υπάλληλος του σούπερ μάρκετ, έτσι, ενός καταστήματος? Τι θα κάνει? Δεν θα υποκύψει? Αυτούς ψηφίσατε, αυτούς θα τους υπομείνετε μέχρι τις επόμενες εκλογές και όσο αντέξετε. Αλλά για να γυρίσω στο θέμα, πάμε να δούμε τα δύο βίντεο και επανέρχομαι, γιατί έχω συνέχεια με αυτό το φασιστοειδές τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο μέρος της πορείας, που δεν ήταν μια πολύ μεγάλη πορεία, δεν ήταν παιδιά, ήταν αναρχική. Εκφράζουν κάποιες πολύ μικρές και θλιβερές και θορυβώδεις μειοψηφίες. Όποιος κάνει κατάλληλα θα παίρνει απουσία. Και αν θέλει να μείνει στη διατάξη, θα μείνει στη διατάξη. Τελεία. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε το μαζέψουν, έχουν κύριε Γεωργιάδη, κύριε Τέλος, κύριε δεν θα σου πάω καθόλου αυτό. Μισό λεπτό. Μήπως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπηκείς για να αρχίσει μια συζήτηση? Είμαστε πάρα πολύ μαλακοί με τα παιδιά. Γιατί άλλο είμαστε υπερβολικά, γιατί υπερβολικά μαλθακοί με τα παιδιά. Και δεν κάνουν καταλήψεις εκεί που έχουν κενά, κάνουν καταλήψεις εκεί που είναι κακομαθημένα. Λέμε ότι ίσως θα έπρεπε να είστε λίγο πιο. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση που λέτε αυτά. Να μην το λέτε καθόλου. Είναι κακομαθημένα, τέλος. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ζήτησε να παρέμβει η κυρία Κωνσταντίνα Παντέλαρου, που είναι από το 26ο ΓΕΛ Αθηνών. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Θα ήθελα να την ακούσουμε με προσοχή. Εγώ δεν θέλω να κάνω διάλογο μέσα. Όχι, δεν θα κάνετε εσείς διάλογο. Θα τη βγάλετε αφού τελειώσω, εγώ παρακαλώ. Κύριε Γεργιάδη, ας την ακούσουμε. Εγώ δεν θέλω. Μην μιλήσετε μαζί του. Να ακούσουμε την άποψή της. Θα την βγάλετε αφού τελειώσω εγώ. Να ακούσουμε την άποψή της. Έχω να πω 200 πράγματα για το ΕΣΠΑ το οποίο κάνουμε τώρα. Θα τα πείτε όλα. Για τα παιδοδικά μας καναλία. Για ένα σωρό πράγματα του Υπουργείου. Για να καταλάβουν οι θέσεις τι να θέλετε. Έχω δουλειά, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Αν θέλετε να βγάλετε την κυρία, πολύ ευχαρίστω, όταν τελειώσω εγώ. Αν θέλετε να τελειώσουμε τώρα, καμία αντίρρηση. Εντάξει, Υπουργέ, πάντως δεν είναι και σωστό αυτό που λέτε τώρα. Σας είπα, δεν θέλω.
μια κόλαση. Πάμε τώρα στα θέματα εδώ του κορονοϊού και τα lockdown, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε πολλά τα κρούσματα στην Αττική. Βέβαια. Δεν βλέπουμε να μειώνονται τα κρούσματα. Και έχουμε και το άλλο, το μεγάλο θέμα των καταλήψεων, κύριε Υπουργέ. Διότι εδώ ακούμε ότι είναι υποκινούμενες καταλήψεις, ότι είναι υποκινούμενες από κάποια κόμματα κτλ. Βεβαίως, τα αιτήματα των παιδιών είναι και λογικά πολλές φορές και είναι και αλήθεια. Δηλαδή, δεν υπάρχουν καθηγητές όσοι πρέπει. Είναι αλήθεια. Είναι πολλά τα παιδιά στα τμήματα. Τα παιδιά στα τμήματα. Ένα άλλο. Έχετε υπάρξει κι εσείς παιδί, έχω υπάρξει κι εγώ. Τώρα εγώ ήμουν με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί εντάξει, έχουμε ακριβώς την ίδια ηλικία. Εσείς τώρα το 91. Αντένα οι τηλεθεατές. Και εσείς κύριε Ρογκάκο που το λέτε. Πιστεύετε ότι τα παιδιά στα αλήθεια κάνουν κατάληψη γιατί κάπου λείπουν αναπληρωτές καθηγητές ή διότι έχουν καούρα να προσληθούν καθαρίστριες. Το πιστεύετε? Έτσι λένε. Δηλαδή υπάρχει έστω ένας από εσάς που πιστεύει στα αλήθεια ότι καταλήψει είναι γι' αυτό το λόγο? Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν υπάρχει. Γιατί κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας? Όχι, δεν κοροϊδευόμαστε. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Προφανώς όμως και υπάρχουν και πολλά παιδιά συνειδητοποιημένα τα οποία αντιλαμβάνονται έτσι ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος. Τα συνειδητοποιημένα παιδιά. Δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι. Είναι έτσι κι αλλιώς. Τα συνειδητοποιημένα παιδιά διαβάζουν να πάρουν καλούς βαθμούς, να μπουν στο πανεπιστήμιο και να κυνηγήσουν τη ζωή τους. Και αγωνίζονται και για άλλα πράγματα τα παιδιά. Οι καταλήψεις στην Ελλάδα που δεν είναι τώρα φαινόμενο του κορονοϊού, είναι εποχικό φαινόμενο, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία 40 χρόνια. Ή δεν το ξέρετε? Λοιπόν, όχι, το ξέρω, αλλά δεν δέχομαι. Εγώ θα σου πω κάτι. Διάβασα, δεν το άκουσα με τα αυτιά μου. Διάβασα ότι είπατε ότι είναι κακομαθημένα τα παιδιά. Οι καταλήψεις στην Ελλάδα είναι μία μόδα της αριστεράς. Ασφαλώς δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τα αιτήματα του λεγόμενου και ανυπάρκτου μαθητικού κινήματος. Αποτελεί μία μόδα που καλό είναι κάποια στιγμή να τελειώσει για να οριμάσει η κοινωνία μας και σε αυτό το τομέα. Και δεν μ' αρέσει να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Χαβαλές είναι οι καταλήψεις. Δεν είναι αγώνας. Ιδά και καθηγητών. Ιδά και καθηγητών. Σε κάποια σχολεία να μεθάνε, σε άλλα σχολεία να καταστρέφουν τις αίθουσες, σε τρίτα σχολεία να πλακώνται μεταξύ τους. Γι' αυτό βλέπετε να έχουν πανό χυδαία. Είδα το πρωί ένα πανό χυδαίο σε ένα γελ, δεύτερο γελ, αν θυμάμαι, κατά της κυρίας Κεραμέο, σεξιστικό και χυδαίο. Και αναρωτιέμαι τι θα πει το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Κεραμέο που προσβάλλεται από τις μαθητικές καταλήψεις εκεί με ένα τέτοιο χυδαίο πανό. Εγώ αναρωτιέμαι όμως ή γιατί, αιτήματα τύπου γιατί θα πάρουμε τα και καθηγητών. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί ειδά και καθηγητών και λέει ότι τα αιτήματα των μαθητών είναι σοβαρά και πρέπει να τα δούμε? Θα έρθω στη ειδά και καθηγητών. Έχετε ευθύνη και εσείς δημοσιογράφοι, είστε και εσείς γονείς, κύριε Στάθη και κύριε Ρογκάκο, και έχετε ευθύνη όταν λέτε αυτά στην τηλεόραση. Ποια? Σταματήστε να λέτε αυτά τα πράγματα. Να διδάσκεται στους μαθητές και σε αυτή την ηλικία ότι μπορεί να παραβιάζουν τους κανόνες χωρίς συνέπειες. Κύριε Υπουργέ, είναι κακό μάθημα για τα παιδιά. Υπουργέ, δεν μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν. Και έχετε ευθύνη εσείς. Δεν μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν, κύριε Υπουργέ. Δεν λέτε όμως τίποτα για το αν πρέπει να κάτσουμε κάτω και να τα δούμε με τα παιδιά τα προβλήματα αυτά. Σεβόμενα τους νόμους και υφιστάμενα τις συνέπειες. Τι αποφάσισε και σοφά η κυρία Κεραμέως και τη συγχαίρω δημοσίως και την στηρίζω απολύτως σε αυτή την απόφαση? Αποφάσισε ότι θέλεις, κυρία, να κάνεις κατάληψη? Μάλιστα. Κάνε. Ούτε τα μάτια σου στείλω, ούτε τον εισαγγελέα, ούτε τίποτα. Και την κατάληψη είναι παράνομη. Τι θα κάνω όμως? Θα βάλω υποχρεωτική τηλεεκπαίδευση σε αυτό το σχολείο και άρα εσύ που αντί να είσαι στο σπίτι σου και να συμμετέχεις στο μάθημα, είσαι στο σχολείο και κάνεις κατάληψη, με γεια σου, με χαρά σου, θα παίρνεις απουσίες. Και αν συμπληρώσεις τον απαιτούμενο αριθμό απουσιών που προβλέπει ο νόμος, θα μείνεις στην ίδια τάξη και έλα ξανά του χρόνου. Τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θέλουν να κάνουν κατάληψη, θα κάνουν κανονικά το μάθημά τους με την τηλεεκπαίδευσή τους, θα πάρουν τους βαθμούς τους και θα προχωρήσουν τη ζωή τους. Και εσύ θα μείνεις πίσω. Μες. Και αυτό είναι πολύ σωστό να γίνει, κύριε Στάθη και κύριε Ρογκάκο, και τον εξής επιπλέον λόγο. Γιατί κάποτε στην Ελλάδα πρέπει να μάθουμε ότι οι πράξεις έχουν και συνέπειες. Ότι η ελευθερία συνοδεύεται από την ευθύνη. Άρα λοιπόν κατάληψη τζάμπα δεν υπάρχει. Έχετε δίκιο, αλλά και η πράξη, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Εγώ θα πρότεινα δε. Και η πράξη όμως, όταν ένα παιδί που κινδυνεύει η υγεία του να κολλήσει κορονοϊό, είναι μια πράξη όμως που έχει μια συνέπεια στη ζωή και αυτό του παιδιού. Μην λέτε πράγματα που είναι ντροπιαστικά για σας. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν κινδυνεύει κανενός παιδιού η υγεία. Γιατί λέτε ότι είναι ντροπιαστικό?
Είναι ντροπιαστικό να το λέτε. Οι ίδιοι επιστήμονες λένε ότι ο συνωστισμός, κύριε Υπουργέ, είναι επικίνδυνο πράγμα. Θεωρώ άνθρωπο και ντρέπομαι. Διότι, κύριε Στάθη, γνωρίζετε ότι ένα μήνα που λειτουργούν τα σχολεία, τα κρούσματα ιού στα σχολεία είναι στο 0,01%. Στο 0,01%. Το ακούω που το λέτε, ακούω και τους επιστήμονες τι λένε. Οι επιστήμονες το λένε ότι είναι στο 0,01%. Όχι, οι επιστήμονες λένε ότι τα τμήματα θα έπρεπε να είναι μικρότερα, κύριε Υπουργέ. Κανένας επιστήμονας δεν το έχει πει αυτό, αντιθέτως. Το έχω ακούσει 10 φορές από 10 διαφορετικούς εγώ. Αντιθέτως, ο κύριος Δερμιτζάκης, και βάλτε το βίντεο στο Skype μία εβδομάδα, ερωτήθηκε από τη Γενέβη που έδινε συνέντευξη πόσα παιδιά είναι στο σχολείο στη Γενέβη και είπε 25. Και όταν το ρώτησαν μήπως οι αίθουσες είναι μεγαλύτερες, είπε είναι μικρότερες. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Στάθη, γιατί εσείς συνεπικουρείτε ένα αίτημα που λέει ότι αυτό που δεν μπορεί να κάνει η Ελβετία στα σχολεία πρέπει και μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Εγώ δεν έχω καμία, κύριε Υπουργέ, εγώ δεν έχω καμία σημασία αν συνεπικουρώ ή όχι. Ντρέπομαι, έχει σημασία ότι συνεπικουρεί τα αιτήματα. Ντρέπομαι. Συνεπικουρεί τα. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι έτσι. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, υπάρχουν οι απόψεις. Με συγχωρεί. Και καθηγητών, όχι σε μένα. Δεν είναι μια άποψη. Μια κοινωνία που υποκρίνεται μισό λεπτό. Δήθεν αυτά έχουν σοβαρά αιτήματα από πίσω και δεν λέμε μεταξύ μας την αλήθεια ότι είναι ένας χαβαλές κακιάς ώρας, εγώ ντρέπομαι. Μην το λέτε σε μένα. Στη δάκια καθηγητών να το πείτε. Στη δάκια καθηγητών. Στη δάκια καθηγητών, η οποία έβγαλε μια πολύ ισορροπημένη ανακοίνωση και καταδικάζει τις καταλήψεις και ζητάει να ανοίξουν τα σχολεία. Σωστό. Και ζητάει να εφαρμοστεί η απόφαση κυρία Κεραμέο. Σωστό. Τι προφανώς λέει όμως για τα αιτήματα. Προφανώς έχει και συνδικαλιστικούς λόγους που πρέπει να τηρήσει μια στάση. Εσείς, κύριε Στάθη, δεν έχετε συνδικαλιστικούς λόγους. Εγώ, εμένα η δουλειά μου είναι να μεταφέρω τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Γνώμη δεν έχετε. Έχω, αλλά δεν θα την πω γιατί δεν είναι δουλειά μου να την σας, πω. Ότι τα αιτήματα το κάνουν για σοβαρότητα. Εγώ δεν είμαι υπέρ των καταλήψεων, αλλά δεν έχει καμία σημασία η δική μου γνώμη. Έχει σημασία των πολιτικών. Μισό λεπτό, έχει σημασία η άποψη των ειδικών, των πολιτικών και των καθηγητών και των παιδιών. Έχω αποφασίσει από την πρώτη μέρα ότι την υποκρισία που έβλεπα στην πολιτική, εγώ θα τη συνεχίζω. Κάποιοι με συμπαθούν, γι' αυτό κάποιοι με αντιπαθούν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Όλοι κρινόμαστε. Αυτό που πιστεύω σαν αλήθεια. Κρινόμαστε, κύριε Υπουργέ. Εννοείται θα πει την άποψη σας. Δεν είπε κανείς γιατί δεν είναι την άποψή σας. Γι' αυτό σας φωνάξαμε. Γιατί αν γίνονταν, οι καταλήψεις για τον ιό, θα είχαμε 40 χρόνια σχολεία χωρίς καταλήψεις και ξαφνικά φέτος καταλήψει για τον ιό. Εμείς δεν είμαστε αυτή η περίπτωση. Εμείς είμαστε 40 χρόνια καταλήψεων και έτυχε φέτος κατά την άρχη COVID. Εγώ λέω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές, γιατί εμάς η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε και το ξέρετε καλά, λέει, επιλέξει, αθλειότητες Γεωργιάδη, λέει ότι οι μαθητές είναι κακομαθημένοι και καλά θα... Αυτό δεν το λέω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Μα μου το είπατε απότομα πρωί-πρωί και φοβάμαι θα έχω ταραχή όλη την ημέρα και θα μπορώ να κάνω. Όχι, δεν θέλουμε να σας προκαλέσουμε ταραχή. Δεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή με γκρεμίζατε μέσα μου. Όχι, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Και είμαστε και στον αέρα. Εύχομαι άμεση ανάταση, κύριε Υπουργέ. Ανάταση εύχομαι. Ξέρω, είναι πολλά αυτά που ακούσατε. Πάμε να θυμηθούμε ένα μικρό απόσπασμα. Τι είπε ο Γεωργιάδης και επανερχόμαστε αμέσως. Μικρό. Παρακαλώ. Λεπτό, κύριε, έχει σημασία η άποψη των ειδικών, των πολιτικών και των καθηγητών και των παιδιών. Έχω αποφασίσει από την πρώτη μέρα ότι την υποκρισία που έβλεπα στην πολιτική εγώ θα τη συνεχίζω. Μιλάει λοιπόν το φασιστοειδές αυτό για υποκρισία. Ξέρετε, η υποκρισία είναι αυτός ο οποίος δείχνει προς τα έξω κάτι που δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό flashback. Ένα μικρό ταξιδάκι στον χρόνο, να θυμηθούμε τι έλεγε ο φασίστας ο Άδωνης Γεωργιάδης προτού πάει στη Νέα Δημοκρατία, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κώστα τον Καραμαλή, για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε πόσο σταθερός ήταν στις απόψεις του, έτσι, προτού πάει στη Νέα Δημοκρατία. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός οδός και ο αγερμός, αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτές λέω θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά,
Αν νομίζουν ότι στο φόρο του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαββαδάς αρχηγός, προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Αλλά μας τιμάμε την παρουσία του. Και τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για όσα προσέφερε στην Ελλάδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαββαδάς! Βεβαίως, εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, μπορείς να έχεις πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες. Δεν προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους, άρα δεν έχεις καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής. Μια τέτοιου τύπου συζήτηση θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να λύσουμε πράγματι τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη. Σας στέλνω βεβαίως τους χαιρετισμούς όπου με πήρε τηλέφωνο καθώς ερχόμουν εδώ για να σας μεταφέρω ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αντέχω. Είναι η παράδοση των δυνάμεών μου να μην κάνω ένα σχόλιο ως προς την γενναία αυτή προσφορά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με την απόδοση του βουλευτικού του αυτοκινήτου και των αποδοχών του από τις επιτροπές. Σχέθηκα πάρα πολύ καλά, ήμουν σήμερα και εγώ στη Βουλή, άκουσα και τα σχόλια των συναδέλφων, διάβασα και στο διαδίκτυο τα σχόλια των πολιτών. Σχέθηκα πάρα πολύ καλά τι πρέπει να πράξω και θα το εκμυθευτώ εδώ μαζί σας. Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω κι εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο του Βουλής των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προς χρήση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης να δώσω και τις όποιες αποδοχές από τις επιτροπές των αξιότιμων αυτών συνάδελφων. Θα μου πείτε γιατί το κάνω. Δεν δέχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφος θα πηγαίνει με τα πόδια στις υποχρεώσεις του. Δεν μπορώ να δέχω ότι έχει κάνει αυτή τη θυσία για τον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης και θα κινείται με τα πόδια, γι' αυτό και εγώ θα έχω αυτοκίνητο. Θα δώσω λοιπόν το αυτοκίνητό μου στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη για να μπορεί να κάνει το άξιο κοινοβουλευτικό του έργο όσο καλύτερα μπορεί αυτός ο σπουδαίος κοινοβουλευτικός άνδρας, ο οποίος πρέπει να έχει όλα τα εφόδια για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Ιδιαίτερα δε, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί και μία οικογένεια, η οποία τόσες πολλές δεκαετίες τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρίς ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους με οποιαδήποτε σχέση, εταιρεία, ιδιωτική, οποιαδήποτε άλλη, πάντα πληρώντας από την τσέπη τους, καταστρεφόμενη η περιουσία τους από την εμπλοκή τους στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πράγματι αξίζει λοιπόν ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μια έμπρακτη βοήθεια από όλους εμάς και αν κάποιος από εσάς θέλει να δώσει το δικό του αυτοκίνητο για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του αυτός ο καλός συνάδελφος, ας επικοινωνήσει μαζί μου. Να το δώσουμε μαζί και με το δικό μου για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο σπουδαίος συνάδελφος, ο οποίος με θυσία έγινε ένα με τον χυμαζόμενο ελληνικό λαό και βρέθηκε στο κατώτερο σκαλοπάτι της υλικής απολαβής. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα λέω και πρέπει να μείνω σοβαρό, αλλά δεν μπορώ. Μπράβο! Μπράβο! Πάμε λίγο μαζί, πάμε και τρεις σας, πάμε λίγα εκεί. Έτσι. Τέλεια. Γιώργο Αυτιά, πραγματικά το λέω, θλίβομαι με τη χθεσινή παρουσία του Κώστα Καραμανλή. Και θλίβομαι για τον εξής λόγο, διότι φάνηκε σαν να νομίζει ότι όλοι όσοι τον παρακολουθούσαν από κάτω μας θυλήθη. Είπε παραδείγματος χάρη. Τι καλά που πήγαιναν όλα στην οικονομία, αλλά δυστυχώς ήρθε η κακιά διεθνής κρίση. Μα δεν πήγαιναν όλα καλά στην οικονομία. Θέλω να υπενθυμίσω στον περιστάμενο υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, ότι στα τέλη Αυγούστου πέρσι, ο κύριος Αλογοσκούφης μας έφερε τα έκτακτα μέτρα για την οικονομία. Θυμίζει ότι την κατάρρευση των φορολογίων των 10.500 και τα υπόλοιπα.
Ενώ η κρίση ξεκίνησε μέσα Σεπτεμβρίου με τη χρεοκοπία της Lehman Brothers. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχετε μια κυβέρνηση και φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων έκτακτα και ιδιαιτέρως αντιδημοφιλή μέτρα για την οικονομία πριν την εκδήλωση της μεγάλης κρίσεως, δεν μπορεί να έχει τον υστέρων και να λέει ψευδός ο Πρωθυπουργός. Να ολοκληρώσω, κύριε Υπουργέ. Δεν σας διακόψα. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει λοιπόν ψευδός ο Πρωθυπουργός και να λέει σε μένα το μικρομεσαίο που έχω δεινοπαθήσει αυτά τα χρόνια και ξέρω πολύ καλά εάν πλήρωνα πιο εύκολα τις επιταγές μου πριν ή τώρα. Σαφής. Ότι πηγαίναν όλα πάρα πολύ καλά. Και κλείνω, Γιώργο Αυτιά. Ναι. Η ευθύνη για την κατάτια της εθνικής οικονομίας στο μέτρο που αφορά στη Νέα Δημοκρατία, φυσικά ναι, έχει τεράστια ευθύνη και το Πασόκ για τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μιλάω για την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας τώρα, έγκυται σε αυτήν την απίστευτη μπαρούφα της ήπιας προσαρμογής. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από ομιλία του φασιστοειδού Άδωνη Γεωργιάδη στην Ελληνική Βουλή, όταν ήταν μέλος του ΛΑΟΣ. Ξέρει, πρωτού μεταπηδήσει στη Νέα Δημοκρατία. Σταθερός στις απόψεις του. Και ουχή υποκριτής. Επουδενή, με τίποτα. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε ένα θέμα που άπτεται του κορονοϊού. Όχι βέβαια για τον κορονοϊό, δεν μιλούσε για τον κορονοϊό. Θα πάμε να ακούσουμε τι έλεγε για την υπόθεση του ΙΤΑ 1 ή 1. Τότε με τα εμβόλια του Αβραμόπουλου που πετάξαμε τα εκατομμύρια, τότε. Θα πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, το ποσοστό που αναφέρει ο Γεωργιάδης ως βουλευτής του ΛΑΟΣ για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους λόγω του ΙΤΑ 1 ή 1. Λέει λοιπόν, θα τον ακούσετε να λέει, θα μιλάει για ένα 10% που πέθανε λόγω του ΙΤΑ 1 ή 1. Όλοι οι υπόλοιποι, λέει, το υπόλοιπο ποσοστό, το 90%, είχε υποκείμενα νοσήματα. Δεν τα λέω εγώ ως συνωμοσιολόγος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το λέει. Απολαύστε τον. Έχει η ελληνική κυβέρνηση σε συνέχεια άλλων κυβερνήσεων σκεφτεί τη διερεύνηση του τι τελικώς ακριβώς συνέβη με αυτό τον φοβερό πανικό ο οποίος πέρασε στον κόσμο και στην Ελλάδα, με τη φοβία που αναπτύχθηκε ότι αν δεν εμβολιαστούμε θα βρεθούμε οι μισοί στα νοσοκομεία ή ξέρω εγώ ασθενείς έστω στο σπίτι μας. Γιατί επαναλαμβάνω, τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Υπήρξαν κάποιοι που ασθένησαν, όπως κάθε χρόνο κάποιοι ασθενούν. Ακόμα και αυτός ο αριθμός των θανάτων από τη γρήπη που αναφέρατε, επειδή αναγκάζεται να το ψάξω λίγο λόγω της ερωτήσης στο θέμα, είναι πολύ θεωρητικό ενδεχόμενο, εάν πράγματι είναι θάνατοι από τη γρήπη. Διότι από όλους αυτούς είναι ζήτημα το 10%. Μπορείς να πεις πράγματι από την γρήπη. Όλοι οι άλλοι, οι άνθρωποι αυτοί, θεός χωρές τους, είχαν πολλαπλά προβλήματα υγείας και έφτασαν να καταλήξουν πιθανόν και λόγω της γρήπης. Άρα λοιπόν εδώ υπήρχε, θα μου πείτε, να πω μια τρομερή υπερβολή. Και ρωτώ, θα ψάξουμε να δούμε πόθεν εκινήθη αυτή η υπερβολή. Προφανώς δεν εκινήθη υπερβολή μόνο στην Ελλάδα, είναι προφανές. Εκινήθη παγκοσμίως. Αλλά εδώ παίχτηκαν προφανώς δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτό το παιχνίδι. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, μία ακόμα εκπομπή σκριφταμάνεται, έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να την χαρήκατε, ελπίζω να την απολαύσατε και κρατήστε αυτό το βίντεο να το δείχνετε και σε γνωστούς σας, σε φίλους σας, σε συγγενείς. Κάντε το κοινοποίηση, κάντε like στο βίντεο αν θέλετε από κάτω, να μας σας άρεσε. Εγγραφείτε και στο κανάλι και πατήστε και το κουδουνάκι, το καμπανάκι να σας έρχεται η ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει μια καινούργια εκπομπή Script Amanet. Εμείς θα τα πούμε πάλι Θεού θέλοντος και YouTube επιτρέποντος αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε τι ψηφίζετε, διότι μετά την απομάκρυση εκ της κάλπης που δεν λάθος αναγνωρίζεται για μία τετραετία. Γεια σας.